Θεατρική παράσταση στο Φουγάρο, Λύθη, ένας κινηματογραφικός μύθος στο όνομα αυτής, και το περιεχόμενό της είναι στιγμιότυπα καθημερινού πολέμου. Είναι φαινομενικά ετερόκλητο υλικό, σαν να μοντάρει στα πλάνα μιας κινηματογραφικής ταινίας. Χρησιμοποιούμε και εμείς τη σκηνή λοιπόν σαν μια μονταζιέρα και αρχίζουμε να τους δίνουμε συνοχή μέσα από την παράσταση. Υπάρχουν παιδιά από τον Ναύπλιο, υπάρχουν κάποια παιδιά από την Αθήνα, όλοι οι συντελεστές της παράστασης. Οι περισσότεροι δουλεύουν επαγγελματικά με το θέατρο. Ο φωτιστής μας δουλεύει σε θέατρο, η σκηνογράφος μας δουλεύει σε θέατρο. Ο ενδυματολόγος μας, που ουσιαστικά εκτελεί χρέη art director στη συγκεκριμένη παράσταση, είναι επαγγελματίας, είναι εξαιρετικός. Οι περισσότεροι είναι μέλη της ομάδας του Θεάτρου της Εμπειρίας, το οποίο δραστηριοποιείται στην πόλη. Ξεκίνησε οπωσδήποτε μέσα από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, από τη Σχολή Καλών Τεχνών, με κάποιους συγκεκριμένους στόχους. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με το θεατρικό τμήμα, με το δημοτικό θέατρο που τελεί υπό την αιγίδα του ΔΟΠΑΤ, που θέλουμε να καταστήσουμε δημοτικό θέατρο. Υπάρχει μια ομάδα εργαστηριακής θεατρικής έρευνας. Οπωσδήποτε οριμάζουμε μέσα σε αυτό που κάνουμε και η δουλειά είναι η μόνιμη πηγή έμπνευσης για να μπορούμε να εξελισσόμαστε και να πηγαίνουμε μπροστά. Και η Λύθη δεν είναι τίποτα άλλο για εμάς παρά μία γέφυρα, μία μετάβαση η οποία επιθυμούμε να συνδέσει το χθες με το αύριο, το πριν με το μετά, και ως τέτοια την αντιμετωπίζουμε. Ένα αγόρι με αυτοκίνητο παρά ένα αγόρι με πατίνι. Έχει να κάνει με το πού παραπέμπει σημειολογικά το αυτοκίνητο και πού το πατίνι. Είναι οπωσδήποτε και τα δύο τροχοφόρα. Η ειδοποιώς διαφορά τους όμως είναι η ίσχυς. Άντρες! Τι έλεγα. Α, ναι. Ας φανταστούμε δύο κορίτσια στο πεζοδρόμιο που περιμένουν να ανάψει το κόκκινο για να διασχίσουν τον δρόμο. Ανέβω το κόκκινο λοιπόν και στο φανάρι σταματάει μια κουρσάρα των 5 μέτρων και ένα πατίνι. Οι οδηγοί και των δύο οχημάτων φλερτάρουν τις κοπέλες καθώς αυτές περνούν από μπροστά τους. Ποιος όμως από τους δύο οδηγούς έχει μεγαλύτερη τύχη να πετύχει το φλέτο? Η απάντηση έρχεται αποκλειστικά στα εφόδια που έχει συλλέξει μέχρι αυτή τη δεδομένη στιγμή η κάθε κοπέλα. Τα εφόδια αυτά μεταφράζονται ως τα βιβλία που έχει διαβάσει, παραστάσεις που έχει παρακολουθήσει, ταινίες που έχει δει, ταξίδια που έχει κάνει και ούτω καθεξής, με καταλαβαίνει.